Τα αδέλφια Σεΐτη σε συνέντευξη για πρώτη φορά μαζί. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Πώς μπήκαν στη ζωή σας τα αθλήματα? Από πολύ μικρούς μας είχαν πάει οι γονείς μας στο Taekwondo για πρώτη φορά. Νομίζω είναι το πρώτο άθλημα που ξεκινήσαμε. Αργότερα κάναμε Taekwondo και Στίβο. Δοκιμάσαμε... Μαζί και οι δύο. Μαζί και οι δύο, ναι. Δοκιμάσαμε και άλλα αθλήματα. Εγώ έμεινα στο Στίβο. Ο Γρηγόρης έκανε συνέχιση αλλού. Όταν ήσουν μικρός, Μιχάλη, έχω ακούσει ότι θαύμαζες τον Κεντέρι. Όταν ήμουν περίπου εκεί 13 χρονών, ναι, έβλεπα το Κεντέρι, έβλεπα το Λάβρο του Παπακώστα, έβλεπα τους αθλητές του Στίβου τότε και τους θαύμαζα πολύ. Πέρασα από διάφορα αγωνίσματα, ώσπου κατέληξα στα 400 μέτρα με πόδια. Είστε δυο πολύ ωραία αγόρια. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα μπορώ να καταλάβω ότι είχατε πολύ φλερτ από κορίτσια. Πώς συνδυάζονται οι έξοδοι με τα κορίτσια και τον αθλητισμό? Σε όλους αρέσει να φλερτάρουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό σε εμποδίζει αν είσαι αθλητής. Να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα. Μπορείς να πας και όταν ήμασταν πιο μικροί δεν είναι ότι βγαίναμε μέχρι αργά. Μπορείς να πας μια βόλτα για ένα καφέ. Υπάρχουν κάποιες στερήσεις. Δεν βγαίνετε βράδυ, τώρα μόνο στο καφέ μένατε? Βγαίναμε βράδυ, αλλά όχι πολύ αργά και όχι συχνά. Σπάνια. 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 Λοιπόν, θα πάω πιο κάτω γιατί θα αναφερθώ λίγο στο Mr. Ελλάς Wamba 2018, στο τι έχεις κάνει εσύ, αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για εξόδους γιατί εγώ έχω μάθει ότι και βγαίνετε και στη διατροφή ναι μεν αλλά, άρα είστε λίγο free. Εντάξει, μας έζησες και από κοντά τόσες μέρες που είμαστε εδώ, με μέτρο όλα. Μεταξύ σας σαν αδέλφια είχατε ανταγωνισμό, κάνατε παρέα? Ανταγωνισμό δεν είχαμε. Ποτέ. Κάναμε παρέα, απλά τσακωνόμασταν πολύ. Έχετε τσακωθεί για κορίτσι? Ποτέ, ούτε όχι, πρόκειται. Είναι. Να είχατε το ίδιο κορίτσι ή να θέλατε το ίδιο κορίτσι? Όχι, ποτέ τέτοια. Να τσακωθείτε για άλλο λόγο? Για βλακίες θα τσακωθούμε συνήθως. Για χαζά πράγματα. Πριν που μου είπες ήταν ο ήρωάς σου, σου λέω όχι ακριβώς. Ποιος υποχωρούσε? Εγώ υποχωρούσα θέλοντας και μη, γιατί... Τι γινόταν? Σαν μεγαλύτερος. Τι, σε έδερνε? Εντάξει. Έχεις φάει ξύλο δηλαδή από τον Μιχάλη? Δεν έχει φάει ξύλο, τσακωνόμασταν. Bullying. Τσακωνόμασταν εγώ μικρότερος, άρα... Καταλαβαίνω. Μιχάλη, ήσουν συμμαθητής με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έτσι δεν είναι? Παρέα δεν κάναμε, αλλά ήμασταν συμμαθητές όλα τώρα αυτά τα χρόνια. Τώρα είδα μια φωτογραφία μαζί, είχες ανεβάσει το Instagram. Ναι. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να πιούμε κάποιο, να πιούμε ένα ποτό, ένα καφέ. Έχουμε βρεθεί. Έχει συμβεί κάτι μεταξύ σας? Ποτέ? Όχι, ποτέ. Θα ήθελες? Τι θαυμάσια γυναίκα, για πες μου, ποια είναι η σχέση? Σίγουρα είναι ωραία γυναίκα η Κωνσταντίνα. Η πορεία που έχει ακολουθήσει στην τηλεόραση νομίζω ότι είναι αξιέπαινη. Άμα θα ήθελες εσύ, αλλά εκείνη ακόμα δεν. Είμαστε... Άρα, Κωνσταντίνα, ακούσε έτσι, γιατί ξέρω ότι μας βλέπεις. Σου έχω γαμπρό αν θες. Είμαστε παλιές συμμαθητές. Είμαστε παλιές συμμαθητές και φίλοι. Καμία άλλη τία δεν κάνατε από μικρή? Από το πρωί στο βράδυ ήσασταν μέσα στα γυμναστήρια? Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Δεν είναι ότι κάναμε άλλη τίες, αλλά σαν μικρά παιδιά κάναμε επικίνδυνα πράγματα. Δηλαδή που δεν θα ήθελα να κάνει το παιδί μου. Π.χ. Πέραμε τα ποδήλατα και κάναμε μεγάλα άλματα. Κατεβαίναμε κάτι πίστες που φτιάχναμε μόνοι μας. Πολύ επικίνδυνες. Είχε δέντρα, είχε άλματα, είχε λακκούβες. Δεν είχαμε την αίσθηση του φόβου καθόλου. Αυτό. Γρηγόρη, ήρθε η σειρά σου. Είσαι ο Mr. Ελλάς Wamba 2018. Μια σημαντική διάκριση για το bodybuilding. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη σωματική διάπλαση. Από 15 χρονών. Από τόσο μικρός. Μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάω αυτό που κάνω και ήθελα να κατέβω έναν αγώνα κάποια στιγμή, να ανταμυφθώ για όλη αυτή την προσπάθεια. Τα κατάφερες. Τα κατάφερα. Ποιες είναι οι βασικές στερήσεις που πρέπει κάποιος να κάνει για να πετύχει το στόχο αυτό? Όσο πλησιάζει ο αγώνας, μειώνεις υδατάνθρακα, μειώνεις το φαγητό. Πόσο καιρό δεν πρέπει να το κάνεις? 6 μήνες από τα Χριστούγεννα, κατέβηκα 27 Μαΐου. Δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ, λόγω της δίαιτας και τελευταίες μέρες, τελευταίες δύο, κόβεις το νερό τελείως. Να πίνεις νερό? Καθόλου. Και πώς αντέχεις? Λίγο, ίσα ίσα. Για να μην κάνεις κατακράτηση υγρών. Ναι. Νόμιζα ότι είναι πιο εύκολο, η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μέχρι το 2013, όταν είχε το ατύχημα με τη μηχανή και μάλιστα νομίζω ότι ήταν δανεική η μηχανή που οδηγούσε, επέστρεφε από μια νυχτερινή διασκέδαση και έπεσε πάνω σε κάτι πάγκου. Το θυμάσαι έντονα αυτό το περιστατικό. Να σου εξηγήσω πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Εγώ είχα ένα τζιπ, το είχα δώσει σε ένα φίλο μου για να κάνει μια δουλειά, έριξε το σκάφος του. Μου επέστρεψε το τζιπ, ήταν λίγο. Άκουγα έναν ήχο και το έβαλα στο συνεργείο. Έτσι, μου έδωσε μια μηχανή από τα νοικιαζόμενα που είχε ο φίλος μου για 2 μέρες μέχρι να πάρω το αμάξι μου πίσω. Εκείνο το βράδυ που επέστρεφα στο σπίτι μου, είχε κάποια εμπόδια στη μέση του δρόμου, χωρίς καθόλου φως, με κακό οδόστρωμα, βρώμικο από σκουπίδια και φρούτα σάπια. Οπότε με αποτέλεσμα να μην σταματάει η μηχανή, να μην μπορώ να αποφύγω τα εμπόδια που τα είδα τελευταία στιγμή και να χτυπήσω το πόδι μου στον πάγκο. Και κάπως έτσι έγινε το ατύχημα. Φυσικά και το θυμάμαι γιατί είναι ένα γεγονός που δεν γίνεται να μην το θυμάσαι. Ήσουν ακουρασμένος, είχες πιει, θεωρείς ότι έχεις κάποιο μερίδιο ευθύνης ή ήταν η κακιά στιγμή? Θεωρώ ότι δεν έχω κανένα μερίδιο ευθύνης γιατί έτσι όπως έγινε ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή και τα αντανακλαστικά μου δούλεψαν αμέσως, δεν είναι ότι έτρεχα πολύ, δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσα να κάνω για να αλλάξει αυτό. Είχες καταλάβει πόσο σοβαρό ήταν εκείνη τη στιγμή? Είχα καταλάβει πόσο σοβαρό ήταν το ατύχημα. Γι' αυτό και αμέσως πήρα το τηλέφωνο μου, δεν είχα επιλογές. Αμέσως πήρα το τηλέφωνο μου και κάλεσα τον φίλο μου που ήμασταν μαζί και το ασθενοφόρο. Δεν έχασες καθόλου τις αισθήσεις σου? Όχι. Θυμάσαι κάτι από εκείνη τη στιγμή, ενώ αφού είχε γίνει το ατύχημα, τη στιγμή που έπαιρνες το φίλο σου, θυμάσαι κάτι έντονο που σου έχει μείνει? Τα θυμάμαι όλα, σαν να έγινα χθες. Δεν είναι ότι τα έχω ξεχάσει. Γρηγόρη, πώς έμαθες για το ατύχημα του αδελφού σου? Ήρθε ένας φίλος του που ήταν μαζί πιο πριν. Μας χτύπησε την πόρτα 5 το πρωί. Κοιμόσασταν εσύ? Κοιμόμασταν, εγώ, η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Και πήγαμε στο νοσοκομείο. Μιχάλη, εσένα σου είπαν ότι θα σου κόψουν το πόδι ή κάνανε κάποια προσπάθεια για να το σώσουν? Το πόδι μου φαινόταν η κατάσταση που, στην οποία ήταν. Α, ήταν τόσο χάλια από το ατύχημα. Γι' αυτό και ο φίλος του. Ήταν τόσο το χάλια ήξερε. Από το ατύχημα. Το είχα δει, το είχα καταλάβει, δεν περίμενα ότι θα σωθεί. Απλά. Στην καλύτερη περίπτωση πίστευα ότι θα ζήσω και θα έχω χάσει το πόδι μου αυτό. Όταν ξύπνησες από το χειρουργείο και είδες ότι δεν έχεις πια το πόδι, τι ήταν αυτό που σε έκανε να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου? Δεν έγινε έτσι. Για πες. Όταν είχα πάει στο νοσοκομείο, είχα μπει σε αυτό το δωμάτιο που είναι για τα σοβαρά περιστατικά και όταν βγήκα για να μπω στο χειρουργείο είδα τους γονείς μου και τον Γρηγόρη. Και για να μην ανησυχήσουν, τους είπα ότι χτύπησα λίγο το πόδι μου. Τους σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Ναι. Εκείνοι ξέραν όμως από το φίλο, ε? Εκείνοι ξέραν, είχα καταλάβει μάλλον τι είχε γίνει. Μπήκα στο χειρουργείο, βγήκα μετά από 8 ώρες νομίζω ή και παραπάνω. 8 ώρες χειρουργείο? Ναι, ναι. Ναι, ήταν πολλές ώρες. Εσείς απ' έξω, Γρηγόρη, φαντάζομαι θα είχατε τρελαθεί, έτσι? Η μητέρα σου, ο πατέρας σου? Ήμασταν, γιατί δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι είχε συμβεί. Και έτσι, όταν βγήκα από το χειρουργείο, είχα το πόδι μου. Γιατί οι γιατροί έκαναν μια προσπάθεια να το σώσουν. Οπότε, μετά από μια εβδομάδα περίπου, μπήκα για το δεύτερο χειρουργείο, όπου έγινε ο ακροτηριασμός. Α, δεν έγινε αμέσως. Προσπάθησαν μια εβδομάδα να το σώσουν. Προσπάθησαν να το σώσουν. Από ένα περιστατικό που ήμουν εκεί, μετά το χειρουργείο, το πρώτο, ήρθε κάποιο γιατρό από Γερμανία να το δει αν σώζεται κτλ. Δεν σωζόταν το πόδι, έπρεπε να μπει μέσα ο γιατρός της Ρόδου για να του ανακοινώσει ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Να κόψουμε το πόδι. Ναι. Του έκανε πλακίτσες ο γιατρός, το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί και του λέει: γιατρέ μου, πάμε να προχωρήσουμε, να τελειώνουμε. Και βάλε τα κλάματα ο γιατρός. Θέλει δύναμη αυτό. Θέλει δύναμη ψυχής. Εγώ απλά ήξερα την κατάσταση και όταν ήρθε ο γιατρός για να μου το πει, έβλεπα ήδη στον υπολογιστή, έψαχνα για. Είχες βάλει τον εαυτό στη διαδικασία ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι θα κάνω. Ναι, απίστευτο. Μπράβο, και μπράβο. Έτσι ο γιατρός όταν ήθελε να μου το πει, που είδε ότι εγώ ήδη έψαχνα την επόμενη κίνηση και του είπα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γι' αυτό. Συγκινήθηκε. Πότε επέστρεψε στα γυμναστήρια? Στο γυμναστήριο επέστρεψα. Το ατύχημα έγινε τον Ιούνιο. Ένα μήνα έκανα στο νοσοκομείο. Στο γυμναστήριο επέστρεψα τον Αύγουστο. Πώς πήρες την απόφαση, ρε παιδί μου? Πολλοί θα τους είχε πιάσει κατάθλιψη, θα είχαν μείνει σπίτι, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Να σημειώσω κάτι. Μία μέρα μετά το χειρουργείο, το δεύτερο, θυμάμαι που έλεγε: το μόνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να τρέξω πάλι. Το θυμάμαι αυτό. Εάν αυτό δεν είναι δύναμη ψυχής, τότε τι είναι? Το ότι θέλησες να συνεχίσεις τον αθλητισμό και μάλιστα να γίνεις πρωταθλητής, ήταν στοίχημα με τον εαυτό σου? Πρωταθλητισμό έκανα από πριν. Και έτσι αυτό που ήθελα και μετά το ατύχημα ήταν απλά να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ. Γιατί εκτός από τον πρωταθλητισμό μου αρέσει πάρα πολύ το τρέξιμο. Μου αρέσει να τρέχω έξω στον δρόμο, γενικά μου αρέσει να τρέχω πολύ. Το μόνο που με ένοιαζε μετά το ατύχημα ήταν να ξανατρέξω. Να μπω αμέσως να τρέξω
Κακώς έπρεπε να σκεφτώ πρώτα ότι πρέπει να περπατήσω και να πάω βήμα-βήμα, αλλά αυτό που με ένοιαζε ήταν να ξανατρέξω.